Το πιο έντονο φόβο τον ένιωσε όταν σε ένα προσκλητήριο πρωινό τις μέρες που φέρνανε από το τέταρτο λεγόμενο τάγμα που ήταν στο βορρά, τους πρώτους πολιτικούς εξόριστους και που ξέραν, γιατί μας είχαν αναγγείλει από τα μεγάφωνα ότι θα γίνει το μακελιό και ποιος δεν υπογράψει και να πάτε όποιον βλέπετε γνωστό ή άγνωστο, του λέτε υπόγραψε γιατί αυτό. Βγήκα από τη γραμμή και είπα ότι εγώ αρνιέμαι να πάω. Από φόβο αργήθηκα. Και είπα και την αιτιολογία ότι δεν έχω ούτε την ψυχική δύναμη να αντέξω αυτά που γίνονται, ούτε τη ρόμπη, τη σωματική και τη διάθεση να συμμετέχω ώστε να μην τρελαθώ. Και τρελάθηκα. Έπαθα μια κρίση εκεί. Με πει ο Κούδρος, μάλιστα σηκωτώ, γιατί και γίγαντας ο Νίκος, στο αναρωτήριο απάνω. Και έχω κάποιες σκοτεινές μέρες που δεν θυμάμαι, δηλαδή έκανα αυτή τη φυγή από την πραγματικότητα. Μερική άποψη του καταβλισμού του ΑΕΤΟ. Δεξιά ξεχωρίζει ένα κομμάτι των μεγάλων ατοκλιβάνων Μακρονήσου. Μια θαυμασία εγκατάστασης με συγχρονισμένα μέσα και πλήρη τεχνικό εξοπλισμό. Ο ξενών και ο λόγος διοικήσεως. Το γεύμα στην αίθουσα τελετών. Η φημισμένη χοροδία του πρώτου τάγματος εκτελεί πατριωτικά, δημοτικά και κλασικά τραγούδια. Δεν έλαβες γράμμα μου, γιατί εδώ και ένα μήνα με έχουνε στη ΣΦΑ. Στρατιωτικές φυλακές σημαίνει αυτό. Όσοι δεν υπογράφουμε, είμαστε στην απομόνωση. Μέσα στο σύρμα, στο δεξιό κλωβό. Εδώ έχει και τους πολιτικούς κρατούμενους. Είναι εδώ ο Γιάννης ο Ρίτσος, ο ποιητής. Και ο Μάνος Κατράκης, ο ηθοποιός, που έπαιζε στο Μαρίνο Κοντάρα.